Σε ένα ελκυστικό φορολογικό παράδεισο εξελίσσονται οι ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια. Αυτό δείχνει η λίστα με τα καταφύγια των offshore που καταρτίζει κάθε 2 χρόνια το δίκτυο φορολογικής δικαιοσύνης. Σύμφωνα με αυτή, την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Ελβετία και τη δεύτερη το Hong Kong. Την τριάδα ολοκληρώνουν οι ΗΠΑ, πολύ υψηλότερα από την έκτη θέση που κατήχαν το 2013 και πιο πάνω από τους δημοφιλείς φορολογικούς παραδείσους Σιγκαπούρη, νησιά Κέιμαν και Λουξεμβούργο. Ο λόγος που όθησε τη χώρα υψηλότερα στη λίστα, όπως επισημαίνει το πρακτορείο Bloomberg, είναι η άρνηση της Αμερικανικής κυβέρνησης να συμμετάσχει σε ένα παγκόσμιο σύστημα ανταλλαγής τραπεζικών δεδομένων. Πλέον οι ΗΠΑ δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα ανταλλαγής πληροφοριών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ενώ παράλληλα έχουν θεσπίσει το δικό του σύστημα συλλογής δεδομένων, το οποίο υποχρεώνει όλες τις τράπεζες παγκοσμίως να γνωστοποιούν λεπτομέρειες σχετικά με τους αμερικανικούς λογαριασμούς, οι οποίοι προσπαθούν να αποφύγουν την Αμερικανική Φορολογική Υπηρεσία. Εδώ και πολλές δεκαετίες όμως, πολιτείες όπως η Ντελάγουερ, η Νεβάδα και το Ουαϊόμινγκ αποτελούν το καλύτερο προορισμό των επιχειρηματιών, καθώς ειδικεύονται στη δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων από ιδιώτες και εταιρείες που θέλουν να κρύψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, ο πλούτος των κρυφών offshore ανέρχεται στα 7,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, ο οικονομολόγος του δικτύου είχε τοποθετήσει πριν από 3 χρόνια αυτό το ποσό πολύ υψηλότερα, στα 21 δισεκατομμύρια δολάρια.